το αντίστοιχο σε όλα τα λάθη. Ήταν όπως φαίνεται ένας από τους 70 αποστόλους. Δεν έρχεται δηλαδή 12 αποστόλους, αλλά τον ευρύτερο κύριο ο πρώτος και ο πρώτος η διδασκαλία του Χριστού, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων, θέλοντας να διαπιστώσει αν ορθώς διδάσκουν, έστειλε τον Βαρνάβα για να ακούσει εκεί τι γίνεται και να επικυρώσει ή όχι την ορθότητα της διδασκαλίας. Και ο Βαρνάβας όταν πήγε εκεί, είδε ότι ορθώς εδίδασκαν το Ευαγγέλιο και όπως λέει στις πράξεις των Αποστόλων ο συγγραφέας, ειδών την χάρη του Θεού εχάρν. Και ακόμα αναγράφεται στο βιβλίο των πράξεων ότι ο Απόστολος Βαρνάβας ήταν ανήραγαθός, πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Ήταν ένας άνθρωπος καλός, γεμάτος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και από την πίστη. Ξέρετε, αυτά τα δύο είναι αμφίδρομα. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος χαρίζει την πίστη. Και όταν υπάρχει η γνήσια πίστη μέσα μας, ελκύεται το Άγιο Πνεύμα. Εκεί στην Αντιόχεια εγνώρισε στην Ταρσό τον Απόστολο Παύλο, έμεινε ένα χρόνο και δίδασκαν στην Αντιόχεια. Στη συνέχεια ήρθε με τον Απόστολο Παύλο στην Κύπρο, στη Σαλαμίνα που ήταν η πρωτεύουσα και προχώρησαν μέχρι την Πάφο διδάσκοντας το Ευαγγέλιο. Αργότερα ο Απόστολος Βαρνάβας ξαναήρθε στην Κύπρο διότι ήταν Κύπριος στην καταγωγή και ενδιαφέρετο για την ίδρυση και οργάνωση της Εκκλησίας της Κύπρου. Γίνεται ο πρώτος επίσκοπος Κύπρου στη Σαλαμίνα, επίσκοπος Σαλαμίνος, και εγκαθιστά σε όλες τις μεγάλες πόλεις από ένα επίσκοπο. Στο Κύκειο, τη Λάρνακα, εγκαθιστά τον Άγιο Λάζαρο τον Τετραήμερο. Στην Ταμασό εγκαθιστά τον Άγιο Ηρακλήδιο. Στην Αμαθούντα εγκαθιστά επίσκοπο τον Άγιο Μνημόνιο και άλλους επισκόπους και έτσι οργάνωσε την Εκκλησία της Κύπρου, γι' αυτό και θεωρείται και είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας αυτής. Ο Απόστολος Βαρνάβας είχε όλα τα χαρακτηριστικά του Αποστόλου. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η κλίση. Εκλήθη από την Εκκλησία. Δεν ήταν αυτόκλητος. Η Εκκλησία τον τοποθέτησε και τον εξέλεξε ως ένα από τους 70 Αποστόλους. Αλλά και όλοι εμείς οι πιστοί, αγαπητοί μου, μπορεί να μην είμαστε καλεσμένοι από την Εκκλησία για το έργο του Βαρνάβα, αλλά είμαστε κλητοί Άγιοι, καλεσμένοι για την αγιότητα. Κάθε βαπτισμένος πιστός είναι καλεσμένος για την αγιότητα. Και μη απορρίσετε και πείτε, μα εγώ ένας απλός άνθρωπος μπορώ να γίνω Άγιος. Βεβαίως. Οι Άγιοι δεν ήταν μόνο οι πατέρες που βλέπουμε στις εικόνες ή οι στρατιωτικοί Άγιοι, οι αξιωματικοί κλπ. Έχουμε Άγιους απλοϊκούς που ήταν απλοί άνθρωποι. Έχουμε Άγιο που ήταν παραδείγματι υποδηματοποιός ή το τόμος, ο Άγιος Ζαχαρίας. Έχουμε Άγιο ο οποίος ήταν μάγειρος, ο Άγιος Ευχάριστος. Έχουμε Άγιους οι οποίοι ήταν πετράδες, λατόμους, οι Άγιοι Φλόρος και Λάβρος. Όλοι λοιπόν είμαστε καλεσμένοι στην αγιότητα.
έστω και αν δεν καλούμεθα να γίνουμε Απόστολοι. Γιατί μετά την κλίση έρχεται η Αποστολή. Η Εκκλησία αποστέλει τον Βαρνάβα, όπως είπαμε προηγουμένως. Εμείς τι είμαστε, είμαστε Απόστολοι? Δεν είμαστε Απόστολοι για να κηρύττουμε με το λόγο μας τον Χριστό όλοι, αλλά να τον κηρύττουμε με τη ζωή μας. Η ζωή μας πρέπει να είναι επιστολή Χριστού, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη από πάντων ανθρώπων. Να είμαστε σαν μια ζωντανή επιστολή του Χριστού. Να βλέπουν τη ζωή μας και να λένε πράγματι, αυτός είναι χριστιανός. Και το τρίτο χαρακτηριστικό της αποστολικότητας που είχε ο Απόστολος Βαρνάβας ήταν ο διωγμός. Η ζωή και ο δρόμος των Αποστόλων δεν ήταν αυτός παρακτός. Ο Απόστολος Παύλος λέει, άχρη της άρτη ώρας και πεινόμενο και διψόμενο και γυμνητεύομαι και κολαφιζόμεθα και αστατούμε. Όλα τα υπομένουμε. Πεινάμε, διψάμε, κρυώνομαι, δεν έχουμε μέρος να σταθούμε μόνιμα. Αυτό και ο Απόστολος Βαρνάβας το υπέστη και τελικά, όπως ξέρετε βέβαια, επέθανε και εμαρτύρησε με λιθοβολισμό. Τον λιθοβόλησαν και τάφη εδώ που είναι ο τάφος του. Και όταν τον 5ο αιώνα ανακαλύφθηκε ο τάφος του Αποστόλου Βαρνάβα, αυτό έγινε η αφορμή και η αιτία για να γίνει η Εκκλησία της Κύπρου αυτοκέφαλη. Τι θα πει αυτό? Είστε μία ανεξάρτητη Εκκλησία. Κάθε τοπική Εκκλησία στην Ορθοδοξία είναι αυτοκέφαλη. Διότι εμείς δεν έχουμε Πάπα ώστε να είναι πάνω από όλους. Κάθε Εκκλησία είναι η πλήρης Εκκλησία. Δεν είναι ένα κομμάτι της Εκκλησίας. Είναι η πλήρης Εκκλησία. Διότι έχει τον πλήρη Χριστό, την πλήρη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την πληρότητα της αληθείας. Και όλες αυτές οι αυτοκέφαλες εκκλησίες που είναι όλες το σώμα του Χριστού αποτελούν όλες μαζί πάλι την παγκόσμια Οικουμενική Εκκλησία που είναι το ένα σώμα του Χριστού. Η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Γιατί λέγεται μία η Εκκλησία? Διότι είναι ένας ο Χριστός, μία η πίστη, ένα το βάπτισμα. Αγία. Μα θα μου πείτε, όταν μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε Αγίους και έχουμε και αμαρτωλούς, πώς είναι η Αγία η Εκκλησία? Η αγιότητα της Εκκλησίας δεν είναι το άθροισμα της αγιότητας των μελών της. Δηλαδή είσαι εσύ λίγο Άγιος, είσαι εσύ λίγο Αγία, είσαι λίγο τα προσθέτουμε και γίνεται η Εκκλησία Αγία. Η αγιότητα της Εκκλησίας πηγάζει από την Αγία Κεφαλή της, το Χριστό. Είναι επίσης καθολική. Εδώ πάλι θα μου πείτε, μα καθολική είναι η Ρωμαιοκαθολική. Το καθόλου, προσέξτε, στη σύγχρονη γλώσσα είναι αρνητικό, δεν σε αγαπώ καθόλου. Στην αρχαία γλώσσα όμως σημαίνει το πλήρες. Καθολική λέγεται η Εκκλησία γιατί έχει την πληρότητα της αληθείας και της χάριτος. Και είναι και αποστολική. Γιατί λέγεται αποστολική? Γιατί έχουμε μία αλυσίδα αντιάσπαστη. Είδατε τι σας είπα προηγουμένως, ο Βαρνάβας κατεστάθη επίσκοπος στην Σαλαμίνα, έκανε άλλους επισκόπους, στην επόμενη γενεά οι επίσκοποι εκείνοι έκανε άλλους, κάναν άλλους, χειροτώνησαν άλλους και έτσι έχουμε μία αλυσίδα που αρχίζει από τους Αποστόλους και φτάνει μέχρι σήμερα και μεταδίδεται από γενεά σε γενεά η αποστολική διδασκαλία, δηλαδή η αυθεντική διδασκαλία του Χριστού. Και όποιος αποκόπτεται από την Εκκλησία δεν έχει ούτε την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ούτε την πλήρη αλήθεια. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Βαρνάβας μας έδωσε σήμερα την ευκαιρία και να τιμήσω με τη μνήμη του εδώ στο μοναστήρι του. Βέβαια όλοι επιθυμούμε μια μέρα και όχι
πολύ αργά, σύντομα, να τιμήσω με τη μνήμη του στη Βουλή του με μία ελεύθερη Κύπρο και όλοι μαζί να προσέλθουμε εδώ και να προσκυνήσουμε στον τάφο του και να ζητήσουμε τη χάρη του. Ας ευχηθούμε να πρεσβεύει πάντοτε για μας, για την Κύπρο, για τις οικογένειές σας, για τον κάθε ένα από εσάς και να χαρίζει πάντοτε την ευλογία του. Και προσέξτε, να μην είμαι θα ποτέ με ηθικό πεσμένο. Το ηθικό μας να είναι πάντοτε ψηλά. Έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχουμε τον Χριστό, έχουμε την Παναγία, έχουμε τους Αποστόλους, έχουμε τον Απόστολο Βαρνάβα. Μας σκεπάζουν, μας ευλογούν, μας προστατεύουν και θα μας διατηρήσουν διαμέσου των αιώνων με τη χάρη τους. Αμήν. Αμήν.